Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ηλία Τρευλό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Καλημέρα κύριε Τρευλέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σχημαλόγου. Τώρα με αυτά τα οποία ζούμε και με αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Πολλά τα προβλήματα. Θεωρώ το ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε ένα ατύχημα. Ήτανε καθαρά θέμα τύχης από αυτά τα οποία ακούω πλέον για τις καταγγελίες οι οποίες γίνονται όσον αφορά την διακίνηση των αμαξιωστικών σε κάποιες γεωγραφικές περιφέρειες. Δεν ξέρω, θέλω λίγο την... είχαμε και πριν από λίγες μέρες, διαβάζω εδώ μια ανάρτηση από τον κύριο Γενιδούνια για την έλλειψη, για τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στο δίκτυο. Θέλω να ακούσω την δική σας θέση και τη δική σας τοποθέτηση, κύριε Τρευλό. Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα είναι σοκαρισμένη από αυτή τη μεγάλη ασύλληπη τραγουδία η οποία ζούμε, βιώνουμε και βλέπουμε από αυτό το βράδυ. Γίνεται ταυτόχρονα μια προσπάθεια άντλησης πληροφοριών γύρω από το πώς ακριβώς έχει συμβεί και ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που στελέσανε σε αυτήν την τραγωδία. Εσείς τι πληροφορίες έχετε? Να σας πω. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι να δούμε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες σαν αυτές που, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ώρα βρίσκεται στην επικαιρότητα και στο διαδίκτυο, αλλά ουσιαστικά να δούμε το σύνολο της λειτουργίας του σιδηροδρόμου και πώς έφτασε εδώ, δημιουργώντας ένα περιβάλλον τόσο εντός των εγκαταστάσεων αλλά κυρίως στην διαδικασία της κυκλοφορίας, της ασφαλής κυκλοφορίας των τρένων, που με μαθηματικό τρόπο ήταν βέβαιο ότι έτσι όπως λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμα η κυκλοφορία, δεν εξασφαλίζεται ούτε η ασφάλεια. Και βεβαίως δημιουργεί τις προϋποθέσεις, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα ατύχημα όπως και τώρα έφτασε στο επίπεδο αυτής της τραγωδίας. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι δεν είναι ασφαλή κυκλοφορία. Αυτό μας λέτε. Σαφώς. Ξεκινάει λοιπόν όλη αυτή η τροχιοδρόμηση, δηλαδή η δρομολόγηση, μέσα από τη γενικότερη πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών και ιδιαίτερα και των σιδηροδρόμων. Με απότερο σκοπό να γίνει η ιδιωτικοποίηση, έγινε η ιδιωτικοποίηση. Μετά το 2017 πουλήθηκε η Δρενοσέ στην ιταλική εταιρεία που γνωρίζετε. Ναι. Και από εκεί και πέρα πλέον έχουμε δύο ζητήματα τα οποία δεν προχωράνε όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, το μεν δημόσιο που έχει αυτή τη στιγμή την υποδομή, την ευθύνη της υποδομής, δεν έχει ολοκληρώσει τα έργα και της υποδομής και του ελέγχου και της σημαδοτότητας της κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί έναν πρώτο κίνδυνο και παράγοντα, πώς το λένε, έλλειψης ασφαλούς κυκλοφορίας. Και βεβαίως και η Τρενοσέ από τον τρόπο που χειρίζεται το προσωπικό της, το τροχαίο υλικό και τα δρομολόγια τα οποία εκτελεί και υλοποιεί, γίνονται και αυτά με έναν επισφαλή τρόπο. Τι εννοώ? Εννοώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τα έργα συνολικά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχει, η Τρενοσέ δεν πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Δενοσέ πιέζει, αλλά ωστόσο όμως το Υπουργείο... Γιατί όπως είπατε και εσείς είναι μια ιδιωτική εταιρεία και οπότε θέλει να είναι ασφαλή και το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι υπαλληλοί της, αλλά και το κυριότερο οι επιβάτες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε περισσότερο ή λιγότερο τις ευθύνες στη μια ή στη μια άλλη πλευρά. Ουσιαστικά εμείς βλέπουμε το σιδηρόδρομο. Όχι, δεν είναι απόδοση ευθυνών, κύριε Δρόμπλε, είναι απόδοση λογικής. Ναι. Κοινή λογική είναι αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να μπω σε επιμέρους λεπτομέρειες, γιατί δεν έχει κανένα νόημα για τον κόσμο να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί δεν τις γνωρίζει και πιθανόν κάποιες από αυτές να είναι και δυσνόητες για τους ανθρώπους. Ωστόσο όμως, το γεγονός, ας πούμε, ότι τα συστήματα δεν ολοκληρώνονται και άρα δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ανθρώπινου λάθους, της άστοχης ενέργειας, που είναι απολύτως φυσιολογική κάποια στιγμή να γίνει. Βέβαια, από κούραση, από λαθασμένη αντίληψη, από λαθασμένη στάθμιση κτλ. Από λαθασμένη εκτίμηση, από τα πάντα. Γι' αυτό υπάρχει και τεχνολογία για να τα διορθώνει όλα αυτά. Ακριβώς. Τότε λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλειας το οποίο να προβλέπει το δυστύχημα μετά την άστοχη ενέργεια ή την παράληψη ή οτιδήποτε άλλο.
Στη συνέχεια μετά υπάρχει φοβερότατη έλλειψη προσωπικού στο σύνολό του και βεβαίως και έμπειρο προσωπικού, διότι έχουν χρόνια ολόκληρα να γίνουν προσλήψεις. Αυτές που έχουν εξαγγελθεί είναι άγνωστο πότε θα υπάρξουν. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να δουλεύουν στο κόκκινο, πολλές ώρες δουλειά, πολλή κούραση, πολλή καταπώνηση, μεγάλη έκταση υπερεργασίας, ακόμη και αλότριας εργασίας. Δεν υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με μπλοκάκια και με διάφορα άλλα καινούργια που έχουν επασχοληθεί μπει και στο σιδηρόδρομο. Δεν υπάρχει επαρκή εκπαίδευση και άρα συσσωρευμένη εμπειρία στο βάθος του επασχοληθεί της υπηρεσίας του χρόνου. Με αποτέλεσμα πράγματα τα οποία θα μπορούσε λόγω εμπειρίας να είχαν χειριστεί με έναν άλλο τρόπο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός μια σειρά από αυτούς τους παράγοντες που σας ανέφερα έρχονται να δημιουργήσουν τα συνεχόμενα ατυχήματα που έχουμε καταγγείλει μήνες τώρα ολόκληρους, ότι διαδοχικά έχουμε και μικρά και μεγάλα τέτοια ατυχήματα. Έχουμε κάνει εκκλήσεις άπειρες στους υπεύθυνους και στις εταιρείες κτλ. Από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Δεν έχουμε σκοπό να πάρουμε. Τα μικρά ατυχήματα, κύριε Τρευλέ, είναι προειδοποιήσεις, αν δεν τα λάβει σοβαρά υπόψη. Ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα. Και εμείς έχουμε κάνει ανακοινώσεις και εμείς έχουμε κάνει επισημάνσεις από την πλευρά τη δική μας κτλ. Ωστόσο όμως δεν έχει ακουστεί τίποτα από όλα αυτά. Συνεχίζουν λοιπόν την ίδια ρότα σε επίπεδο παντελώς αδιαφορίας. Δηλαδή ό,τι σημαίνει η ασφάλεια για αυτούς είναι κόστος και ό,τι είναι κόστος δεν είναι αποδεκτό. Άρα λοιπόν όλα τα πράγματα πηγαίνουν με έναν τρόπο έτσι, πιλωτικό. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ για το... κάτι περισσότερο μπροστά σε αυτή την τραγωδία. Θα έχουμε να πούμε τις επόμενες μέρες φαντάζομαι. Ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.